Γιατί ξέρετε ότι έχουμε συγκέντρωση, δεν λέει κανείς ότι έχουμε συγκέντρωση τα ξεριωγή. Και όταν έχουμε, ας πούμε, ακούσουν κάτι ότι αναβλήθηκε, αμέσως με τα λίγα να θες ότι αναβλήθηκαν οι συγκεντρώσεις όλες άλλοι. Και πολλοί συνάδελφοι μας παίρνουν σήμερα τηλέφωνα ανά την αναβολή των συγκεντρώσεων και όλα εκείνα που γνωρίζουμε. Ορισμένοι από αυτούς, από τα πρωινάδικα, καλά είναι να πάνε στο Μαξίμου να αντικαταστήσουν τον Πρωθυπουργό, αλλά να γίνει η Πρωθυπουργή. Εσάς δεν είναι περισσότερα. Δεν είναι περισσότερα. Άνθρωποι της συντάξης και δωρεάν υγεία, η κρίση θα πληρώσει, η πλουτοκρατία. Ποιος θα μείνει για την ακρίβεια. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι την έχουν προλαβαίνει. Για ένα σύστημα το οποίο το διαχειρίζονται οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί, το οποίο αποδίδει κέρδη πάρα πολύ μεγάλα και άνομα κέρδη, γιατί όλα τα κέρδη είναι άνομα στα μεγάλα συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι προκαλούν την ακρίβεια και αν έρθουν αύριο και άλλα μέτρα που θα έρθουν που η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Και εσείς λέτε ότι τα δημοσιονομικά σας και τα δημοσιονομικά γίνονται από τη φορολογία του εργαζόμενου λαού, έτσι. Μερικοί δεν πληρώνουν. Τα δημοσιονομικά σας είναι αυτά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Εμείς πώς θα ζήσουμε. Λοιπόν, είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να τα απαντήσουν αγαπητοί συνάδελφοι με αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές καθορίζονται από τα συμφέροντα των μεγάλων πολιτικών, των μεγάλων συμφερόντων και δεν καθορίζονται από τις ανάγκες των εργαζομένων και των συνταξιούχων που αυτοί παράγουν το πλούτο και μπορούν να ρίξουν καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία, λεφτά υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία. Πάρτε το απόφαση. Να το πάρουμε απόφαση. Εάν δεν δημιουργηθεί κίνημα, δυνατό, μαζικό, με προοπτική, με αιτήματα που θα τα πούνε τις σημερινές ανάγκες, εάν δεν δώσουμε την μάχη, να χρησιμοποιηθούν τα σωματεία μας. Εάν δεν βοηθήσουμε και το εργατικό κίνημα να πάρει πάνω του, να διεκδικήσει, να παλέψει και αν δεν δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να αναπτυχθεί όλο το κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα στα επίπεδα που χρειάζονται σήμερα, οι επιλογές που έχουν είναι να χειροτερέψουν ακόμα τη θέση μας. Δεν έχουν άλλη διέξοδο. Μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε καλύτερα και να τους πιέσουμε και το ξέρετε εδώ γιατί μια άσπρα μαλλιά είμαστε. Όλοι μας ξέρετε ότι ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με αγώνες. Και αυτούς τους αγώνες πρέπει να τους δυναμώσουμε. Και να κερδίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι γνώση μπροστά στην πληροφόρηση και την παραπληροφόρηση που μας δίνει. Και η γνώση αυτή λέει, μας υποσχέθηκα πριν από 30 χρόνια που πέρασα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Έφυγε και από την κατηγορία του κακού από τη μέση. Ήταν οι χώρες οι σοσιαλιστικές και οι σοβιετικές και οι χώρες. Τώρα ζήσουμε με δημοκρατία, με ευημερία, με ειρήνη. Τι ζούμε τώρα.
στο δυτικό μπλοκ και στο μπλοκ της Ρωσίας, δηλαδή δύο τεράστιων υπεριαλιστικών δυνάμεων, οι οποίες ορίζουν τα σύνορά τους και θέλουν να τα ορίσουν με το αίμα των λαών. Και αυτό το πόλεμο το πληρώνει ο λαός εκεί με το αίμα του, οι λαοί που είναι σαν αναγκομένοι, που θα στέλνουν όλα οι δυτικοί στον ένα και θα το πάρουν σαν από τον κόσμο αυτή με να στον άλλον για να μοιραστεί στη συνέχεια η Ιλία. Η Ιλία που μοιράστηκε από τη διάρκεια στους ολιγάρχες, όπως λένε, ολιγάρχες που λένε τώρα, γιατί οι άλλοι από εδώ είναι μεγαλοεπιχειρηματίες και αν μέσα σε αυτά τα συμφέροντα που για χρόνια έχουν σταματήσει τους λαούς. Συνάδελφοι, αυτά έχουμε τα 30 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα έχει τώρα η δική μας θέση, τη θέση των παιδιών μας, εάν δεν δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για τέτοιο κίνημα. Λοιπόν, ραντεβού στις 14 του Απρίλη. Θα ορίσουμε τον τόπο, θα ορίσουμε την ώρα, αλλά είμαστε πολύ περισσότεροι που αλλάζουμε σε αυτή τη συγκέντρωση. Παραλαβήκες περιφερειακές κινητοποιήσεις από τις 11 του Απρίλη μέχρι τις 15 σε όλη την Ελλάδα και θα δούμε με προοπτική τον Ιούνιο να πάμε σε μια παραλαβική συγκέντρωση γιατί αγαπητοί συντάδελφοι, αυτό είναι το δικό μου όνομα. Και αν θα βρούμε λύσεις, θα βρούμε εκεί. Τελειώσαν τα δικαστήρια και οι αγωγές και όλες οι ψευτιές και όλες οι υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματά μας. Και τα θυμίζουμε για τα δικά που μπορούμε να τελειώσουμε. 650 ευρώ κατώτερη σύνταξη. 384. Και από εκεί πάρουμε μια δουλειά. Να παραδοθεί τώρα το 0,5% που το θέσαμε στον Υπουργό και δεν μας απάντησε γιατί δεν αποδίδεται αυτό το ποσό. Να δοθούν τα αναλογικά σε όλους τους συνταξιούχους που ήταν 4 δισεκατομμύρια και πήρασαν μόνο το 1,5 και να δοθεί πραγματικά ό,τι άλλο μας ανήκει που είναι πληρωμένο με τη δουλειά και το αίμα μιας ζωής. Σας ευχόμαστε καλή υγεία, καλή δύναμη, δουλειά στην σωματεία, να δώσουμε βοήθεια στο εργατικό τμήμα στις 6 του Απρίλη στην Αθεντία και να συνεχίσουμε τους αγώνες μας. Εμείς εδώ θα είμαστε όλοι μας, όλοι και θα δώσουμε τη μάχη. Γεια σας, καλή δύναμη.